Τι έχεις να πεις τώρα που σε πέρασαν οι GL Show? Να το, να το. Να ο λόγος που όλοι είστε εδώ στο live stream για να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Λοιπόν, παιδιά, βοηθήστε με σε κάτι. Θεωρείτε ότι η GL Show θεωρείται creator κανάλι? Τους βλέπετε creators? Γιατί δυσκολεύομαι πολύ να τους δω σαν creators. Γιατί ας πούμε όταν νιώθω ότι είναι σαν όταν με πέρασαν τα ζουζούνια. Όταν με πέρασαν τα ζουζούνια δεν το έκανα πολύ θέμα, γιατί δεν είδαμε τα ζουζούνια σαν creator κανάλι. Αντιθέτως, όταν με πέρασε ο Μάνος, το είδα σαν ναι, okay, κάποιος επιτέλους με πέρασε, και κάπως τώρα με τους GL Show δεν ξέρω αν πρέπει να θεωρήσω ότι με έχει περάσει άλλο κανάλι, καταλάβατε. Και είμαι σε λίγο, είμαι σε μια down φάση, γιατί είμαι σε φάση ρε μαλάγες, πως οι γονείς της Ελλάδας και της Κύπρου πως έχουν αφήσει τους GL Show να πάνε τόσο ψηλά. Γιατί δεν φταίνε τα παιδιά, φταίνε οι γονείς. Και οι γονείς έχουν αφήσει ένα τέτοιο κανάλι, γιατί όπου και να σε θα περάσουν και το Μάνο, έχουν αφήσει ένα τέτοιο κανάλι να περάσουν και εμένα και το Μάνο. Και κάπως είναι ο λόγος που αυτό το καιρό δεν κάνω βίντεο. Έγραφα βίντεο για το τι με πέρασαν οι GL Show. Ξεκίνησα πριν περίπου 10 μέρες να γράφω βίντεο, γιατί περίμενα ότι θα με περάσουν. Είναι σαν σκετσάκι, είναι μέσα οι χαρακτήρες, έχει και τραγούδι μέσα. Έγραψα ολόκληρο σενάριο και δεν μου βγαίνει να το φτιάξω, να το ηχογραφήσω, να το βιντεογραφήσω. Δεν μου βγαίνει να το κάνω, γιατί με χάλασε όλη η φάση με το που καταντήσαμε. Ας πούμε, όταν έβλεπα ότι ήταν να με περάσει ο Μάνος, ετοίμασα βίντεο και είχα έτοιμο σχεδόν 2 εβδομάδες πριν. Για όσους με ακολουθούν στα socials, ξέρετε, το βίντεο με το Μάνο το είχα ετοιμάσει περίπου 10 μέρες πριν με περάσει, και το είχα εκεί στο κανάλι έτοιμο, και κάπως ανυπομονούσα να με περάσει γιατί ήθελα να δείτε το βίντεο. Ενώ τώρα που με πέρασαν οι GL Show και πάνε τώρα να περάσουν τον Μάνο, έγραψα βίντεο και ήθελα το βίντεο να είναι έτοιμο για όταν με περάσουν να το βάλω public, αλλά δεν μου βγαίνει να το φτιάξω, γιατί είμαι σε φάση μαλάκες, να σταματήσω, απλά να σταματήσω. Έβαλα ένα post προχτές στα socials μου με ένα clip του Bo Burnham, που στην ουσία το έκανα share για να δείτε τα συναισθήματά μου αυτές τις μέρες. Οι πιο πολλοί δεν το πιάσανε και νομίζαν ότι τον περιπέζω που έχει ότοτον, αλλά το point ήταν για να ακούσετε τα λόγια, για να δείτε πως νιώθω αυτόν τον καιρό. Γιατί λέει I don't think that I can handle this right now, και είμαι σε έτσι φάση αυτή τη στιγμή στο YouTube. Νιώθω ότι I don't really think I can handle YouTube anymore, όπως έχει καταντήσει, και θα σταματούσα πριν πολύ γέρο, αλλά κάτι με κάνει να το συνεχίζω. So, οι πιο πολλοί μου γράψατε όχι, δεν θεωρούμε ότι η GL Show είναι creators, αλλά δεν είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ενδιάμεσα από ζουζούνια και creator. So, δεν ξέρω πως πρέπει να το... Σοφία, εμείς, ναι, ναι, εσείς, obviously, το έχω πει 1000 φορές αυτό, ενώ εκτός από εσείς που με κρατάτε εκεί να συνεχίσω, κάτι άλλο με κρατάει. Αυτό, αλλά απλά πάνω σε αυτό το θέμα, ξέρετε τι είναι πολύ αστείο? Τόσα χρόνια, ωραία, ήμουν νούμερο 1 και επιτέλους με πέρασε ο Μάνος, ας πούμε, Και εκεί που με περνάει ο Μάνος και θα μπορούσε ο Μάνος να λέει τώρα εγώ είμαι νούμερο ένα, μας περνούν και τους δύο οι GL Show και δεν πρόλαβε ο Μάνος. Δεν πρόλαβε ο Μάνος να έχει έναν καλό like a big step towards. Όχι πως τον ενδιαφέρει, ενώ στατιστικά ίσα ίσα που πρόλαβε, ας πούμε, as some shit. Αλλά ναι, για να τελειώνουμε σε αυτό το θέμα, ντροπή σε όλες τις μάνες που αφήνουν τα παιδιά τους να βλέπουν GL Show. Πραγματικά είστε μια ντροπή και μισή. Όλα αυτά τα λέω με τρόπο στο σκετσάκι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν θα το φτιάξω, γιατί ήθελα να είναι έτοιμο μόλις με περάσουν να το βάλω και τώρα δεν ξέρω αν είναι αργά. Οι πιο πολλοί δεν ξέρουν ότι με έχουν περάσει anyway. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω. I don't know anymore, boys.